Ένας αιώνας αγώνας και θυσία το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. Οι μαχητές του γραμμού δεν λυγίσαν ποτέ. Δόξα και τιμή στο ΚΚΕ. Μιλάμε για μια περιοχή περίπου 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και σε αυτή την περιοχή να αναλογιστούμε ότι υπήρχαν 150 χωριά τα οποία ήταν στον έλεγχο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στην περιοχή αυτή, θα πούμε και παρακάτω, μόνο να σκεφτούμε το 1948, είχαν σκαφτεί περίπου 145.000 μέτρα χαρακώματα. Για να συνειδητοποιήσουμε λίγο το μεγαλείο της προσπάθειας των μαχητών, κόντρα στους αρνητικούς σχετισμούς, κόντρα στις καιρικές συνθήκες, έτσι, κόντρα στο ότι πολεμούσαν ένας προς δέκα. Κατάφεραν, δίνοντας τη μάχη με το όπλο στο χέρι, να οχυρώνονται κιόλας έτσι σε αυτά τα υψώματα εδώ πέρα. Την περιοχή του Γράμμου, ο αστικός στρατός επιχείρησε να την πάρει τρεις φορές. Μία το 1947, μία το 1948 και μία το 1949. Το 1947, με το σχέδιο Τέρμινους, τότε λέγανε τα αστικά επιτελεία και οι επικεφαλείς τους, οι Άγγλοι περιεργαστές, γιατί ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας δεν πολεμούσε μόνο την τόπια ολιγαρχία και τους συνεργάτες τους, είχε απέναντι τον αγγλικό και αμερικάνικο υπεριαλισμό. Ήταν μια μάχη, αν θέλετε, πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας σημασίας για το αν θα επικρατήσει ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας και καταφέρει να πάρει την εξουσία στην Ελλάδα. Το 1947 και τα διαπιστευτήρια που έδιναν οι Άγγλοι υπεριαλιστές και τα αστικά επιτελεία πήγανε περίπατο. Αυτοί υπολογίζαν, να το πούμε έτσι, το 1947 θα δώσουν ένα μήνα, δύο μήνες, μία μάχη στην περιοχή του Γράμμου, θα εγκλωβίσουν το Δημοκρατικό Στρατό και θα τον καταστρέψουν, θα τον εξολοθρέψουν. Κάτι το οποίο δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Μπροστά σε αυτό το πράγμα, έτσι, και βλέποντας ότι καταρρίζει η προπαγάνδα, συντροφοί και φίλοι, γιατί υπήρχε μια πολύ σημαντική προπαγάνδα σε όλη τη χώρα, ότι έχουμε απέναντί μας κάποιους κατσαπλιάδες, κάποιους ατάκτους που έχουν βρεθεί στα βουνά και δεν ξέρω τι άλλο. Καταραίοντας όλα αυτά τα επιχειρήματα, ήρθαν τα αμερικάνικα επιτελεία το 1948 για να οργανώσουν μια νέα προσπάθεια να καταληφθεί η περιοχή του Γράμμου από τις αστικές δυνάμεις. Υπολογίζαν τότε με το σχέδιο Κορονής, ένα νέο σχέδιο, ότι σε μία-δύο εβδομάδες πάλι θα ξεπερδεύουμε το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Να πούμε, σύντροφοι, το 1948 όντως γίνανε κακοφωνικότερες μάχες σε αυτή την περιοχή, που κράτησαν για 70 μέρες. Το σχέδιο τι έλεγε των αστικών δυνάμεων, ότι θα περικυκλωθούν οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, θα εγκλωβιστούν και θα εξολοθρευτούν. Οι σύντροφοί μας και οι συντρόφισσές μας εκείνα τα χρόνια δώσαν σκληρές μάχες. Για να πω λίγο, γιατί είπα πριν για τους αρνητικούς σχετισμούς, για να γίνει κατανοητό. Μιλάμε για παρατακτή δύναμη το 1948, 8.600 μαχητές, όταν εννοούμε παρατακτή στην περιοχή του Γράμμου. Έτσι, υπήρχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες, καταλαβαίνετε, υγειονομικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, δεν τους βάζουμε αυτούς μέσα. Και υπήρχαν έτσι και δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά οι δυνάμεις που παράταξε ο Δημοκρατικός Στρατός το 1948 ήταν περίπου 8.600 μαχητές. Απέναντί του είχε πάνω από 80.000 άντρες του τακτικού αστικού στρατού, μάιδες, συνεργάτες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσον αφορά τον οπλισμό, καταλαβαίνετε ότι ο Δημοκρατικός Στρατός ό,τι είχε το έπαιρνε από ενέδρες, από επιθέσεις, από εξορμήσεις, θα το πούμε έτσι, στα χωριά, όπως θα το λογίσεις. Η ξένη βοήθεια ήταν ελάχιστη, είτε από την πλευρά της Γιουγκοσλαβίας είτε από την πλευρά της Αλβανίας. Απ' την άλλη, ξέρετε πολύ καλά ότι μόνο από το 1948 και μετά οι Αμερικάνοι δαπάνησαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τον αστικό στρατό με το σχέδιο Marshall. Πάνω από 500 πλοία κατέβασαν στον Πειραιά μόνο πάνω από 528.000 τόνους πολεμικού υλικού για να έρθει αυτό το πολεμικό υλικό εδώ πάνω να συντρίψει το Δημοκρατικό Στρατό. Αυτά τα σχέδια, σύντροφοι της αστικής τάξης, όμως και το 1948 έπεσαν παταγωδώς. Μετά από 70 μέρες ηρωικής μάχης, καταρτίστηκε ένα σχέδιο του Γενικού Επιτελείου του Δημοκρατικού Στρατού, το οποίο έλεγε το εξής, ότι συντεταγμένα θα συμπληκθούν δυνάμεις από την περιοχή του Γράμμου να μεταβούν στο Βίτσι.
για να κυρωθούν τα σχέδια που ήταν ούτως ή άλλως στη γνώση του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού ότι θέλει ο αστικός στρατός να τον εξοντώσει πλήρως. Με αυτή την έννοια, 20 με 21 Αυγούστου 1948, δίνοντας την αίσθηση ότι ο Δημοκρατικός Στρατός συνεχίζει τη μάχη στο 2520, στο Γιάφα, στο Κάμενινγκ και αλλού, χωρίς να εγκαταλείψει δηλαδή αυτά τα υψώματα, αφήνοντας μάχημες μονάδες να συνεχίσουν το πόλεμο, συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις στην περιοχή της Αλεβίτσας. Έτσι και 20 με 21 Αυγούστου κατάφεραν περίπου 8.000 άνθρωποι μέσα σε ένα βράδυ να συμπληκτούν και να περάσουν όχι μόνο στην πλευρά του Βιτσίου, της Φλόρινας, να συγκροτηθούν και να αντιπιτεθούν συντροφή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε εκείνη τη φάση, πραγματικά μέχρι και ο Βαν Φλίτ τα παράτησε όλα στα σαλόνια και στα παλάτια που ήταν και έφτασε στην Καστοριά, καθώς ο Δημοκρατικός Στρατός και συμπληκτήθηκε στην περιοχή του Βιτσίου και αντιπιτέθηκε στο Μάλι Μάδι, καταστρέφοντας τότε μια ταξιαρχία, αν θυμάμαι καλά, 22η του αστικού στρατού. Και έχει βγει και το περίφημο τραγούδι Ο Φρούρας της Καστοριάς, που ξέρετε πολύ καλά όλοι τι λέει ο στίχος. Από αυτό το πράγμα έχει βγει. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και τότε ο Δημοκρατικός Στρατός δεν είχε κάποιο σχέδιο καταρτισμένο να καταλάβει την πόλη της Καστοριάς. Οπότε έγινε αυτή, δόθηκε αυτή η νικηφόρα μάχη στο Μάλι Μάδι και μετέπειτα οι δυνάμεις συντήθηκαν πάλι προς το Βίτς. Πάλι καταστρέφοντας το σχέδιο πυρσός Α, πυρσός Β, πυρσός Γ, πέρασαν στην πλευρά της λαϊκής δημοκρατίας της Αλβανίας, πάλι ακυρώνοντας τα σχέδια του αστικού στρατού που ήταν η πλήρη εξόντωση, όχι η αιχμαλωσία. Εγκλωβισμός και πλήρη εξόντωση. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που συνέβησαν στην περιοχή του Γράμμου, που ουσιαστικά ο Δημοκρατικός Στρατός ανακατάλαβε δύο φορές. Αυτό που έχω να πω, σύντροφοι, είναι ότι σε αυτά τα μέρη που βρισκόμαστε, θα δείτε και παρακάτω όσοι πάμε στη Μαύρη Πέτρα, θα δούμε πως εκείνα τα χρόνια, με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν, οι σύντροφοί μας φτιάχναν χαρακώματα, πολυβολία, αλμοβολία, φτιάχναν μια σειρά από χειρωματικά έργα με τα χέρια τους, με τα υλικά της φύσης, έτσι για να προστατευτούν σε έναν αντίπαλο υπέρμετρα πολύ πιο ισχυρό. Αλλά σύντροφοι, το δίδαγμα είναι ότι ο Δημοκρατικός Στρατός, παρά την ήττα του, έτσι, ότι ηθικά, πολιτικά, ιδεολογικά ήταν νικητής. Και επί της ουσίας νικητής ήταν και επί των σχεδίων της αστικής τάξης και των Άγγλων και των Αμερικάνων εμπειριαλιστών. Έτσι, καταλαβαίνετε τι γενικότερο αντίκτυπο θα είχε στην Ευρώπη και παγκόσμια μία νίκη του Δημοκρατικού Στρατού, έτσι και ήταν όχι της αστικής τάξης, των Άγγλων, των Αμερικάνων εμπειριαλιστών εδώ στην Ελλάδα, σε μια φάση που βγαίναμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που τα λαϊκά κινήματα ήταν σε ανάταση, που στην περιοχή των Βαλκανίων εγκαθιδρύονταν λαϊκές δημοκρατίες, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και αλλού. Το αν θα μπορούσε να νικήσει ο Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας είναι μια μεγάλη ιστορία, σύντροφοι, που πρέπει εδώ να μελετήσουμε όλοι τα ιστορικά ντοκουμέντα και ζητήματα και τα ζητήματα και τις ελλείψεις που υπήρχαν στις στρατηγικές επιλογές τότε του κόμματος για το που ήθελε να φτάσει, που ξεκινάνε ακόμα από το 1930, φτάνουμε στο 1944 με την παράδοση των όπλων από την Ελλάς και η γενικότερη κριτική που κάνουμε, καταλαβαίνετε ποια σκοπιά σε εκείνη την περίοδο, ότι αργήσαμε να το πούμε έτσι, μετά την παράδοση των όπλων, μετά από αυτό το τραγικό λάθος που κάναμε, να κηρύξουμε πάλι την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Δόθηκε δηλαδή ο απαραίτητος χρόνος στον εχθρό να ανασυγκροτηθεί στις δυνάμεις που ήταν στο Κάιρο, στην αστική τάξη που ήταν εκτός, να έρθει στην Ελλάδα, να ανασυγκροτηθεί, να μαζέψει όλους τους χείτες, τους σταγματασφαλίτες, να συγκροτήσει αστικό στρατό με τη βοήθεια των Άγγλων των Αμερικάνων, έτσι, και να χτυπήσει το λαϊκό παράγοντα. Να ανοίξει τα Ξερονήσια, Γιάρος, Μακρόνησος, έτσι, γιατί οι σύντροφοι που δίναν εδώ τη μάχη, άλλοι τόσο δίναν σε συνθήκες παρανομίας. Μην ξεχνάνε το κόμμα είχε βγει στην παρανομία του 47, ο ριζοσπάσης είχε απογορευτεί. Οπότε δίνονταν μάχη στα νησιά, στην Κρήτη, στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, αποκλεισμένη από παντού, έτσι, κτλ. Με αυτή την έννοια, άμα συγκροτούνταν πιο σύντομα ο Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας, είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει πολύ περισσότερο κόσμο στις τάξεις του, αλλά και στις τάξεις του και έμπειρο όμως στρατιωτικό στελεχικό δυναμικό να επανδρώσει τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για να δώσουν νικηφόρα αυτή τη μάχη.